από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφο τον Ορέστη ότι έχει συμβεί αυτό με το σπίτι του, ξεκινήσαμε μια διαδικασία, αν και κατά καλό καιρό, έτσι σε 9 Αυγούστου έγινε μια τεράστια συγκέντρωση, το γνωρίζετε όλοι εδώ στη Θήβα, με πάνω από 1000 άτομα, συγκέντρωση συμπαράστασης και έχουμε πάρει τις αποφάσεις μέχρι να το παλέψουμε μέχρι τέλους. Γιατί ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή η ιστορία είναι η δική μας μάχη. Ακύρωση του πληστηριασμού, του συγκεκριμένου πληστηριασμού και ρύθμιση του χρέους ώστε να μπορεί ο Ορέστης να το πληρώνει. Και ο κάθε Ορέστης, έτσι σε δάνειο. Καθένα. Δεν μπορείς να έχεις μισθό 800 και να πληρώνεις δάνειο 1000. Έτσι αυτό δεν γίνεται. Και από την πολιτεία να νομοθετήσει ώστε να μην παίρνουν κανένα σπίτι, καμία πρώτη κατοικία. Και ταυτόχρονα θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γυρίσει τα σπίτια που τα χάρισαν στα φαντς, γιατί αυτό το σπίτι το έχουν χαρίσει ένα δεκάρικο στο φαντς. Να το έχουν δώσει στον ιδιοκτήτη με αυτά τα χρήματα. Και να μην ξεσπιτώνεται ο κόσμος στις εποχές που ζούμε και ξέρει τι συμβαίνει με την ακρίβεια, έτσι, με ενέργεια, με καύσιμα, με τρόφιμα και το τι έχει να επακολουθήσει. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένα πράσινο δάνειο που λένε. Όλα θα κοκκινήσουν, παιδιά και φίλοι. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανένας αυτή την κατάσταση σήμερα. Με μισθούς πείνας, έτσι. Και ούτε παραμεθιαζόμαστε με αυτά που λένε να δουλεύουμε 13 και 16 ώρες που έρχονται εδώ τα καινούργια νομοσχέδια για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ο στόχος είναι όλοι μαζί, μόνο εμείς μπορούμε να ακυρώσουμε τον πληστηριασμό. Πρέπει να το χωνέψουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε αλληλέγγυοι, έτσι ο ένας τον άλλον. Αυτό έχουμε χάσει. Γι' αυτό και μας πατάνε. Παντού. Δηλαδή, εγώ κάνω έκκληση. Στους πάντες πρέπει να δώσουμε μάχη. Θα είναι, πραγματικά θα σηματοδοτήσει το να γυρίσει ο Ορέστης σπίτι, θα σηματοδοτήσει κάτι για όλη την Ελλάδα. Και να γνωρίζετε ότι στη Βοιωτία έπονται τουλάχιστον 150 πληστηριασμοί το επόμενο διάστημα. Όλοι μαζί και τα εργατικά κέντρα στη συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και όλη η εργατική τάξη και ο λαός ενωμένος, γιατί μόνο μεταξύ μας μπορούμε να βάλουμε φραγμό σε αυτή την πολιτική και να ανοίξουμε και νέους δρόμους, να το πω έτσι, για να ζήσουμε καλύτερα.